Έτσι. Λοιπόν, μετά το ζυγό που πάμε. Πάμε στο Σκορπιό. Περίμενε, τελειώσε με το ζυγό. Ναι, παιδί μου, τελειώσαμε με το ζυγό. Θα γίνει υπουργό. Πάμε. Πάμε στο Σκορπιό να δούμε τι να γίνει με τη Σκορπιό. Ναι, Πατρίτσια μου. Α, ξέχασα να πω κάτι ακόμα. Τώρα που είπε για την πολιτική, να πούμε ότι όταν είχα κάνει την διάλεξή μου τελευταία, που είχε και πάρα πολύ κόσμο και ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθε. Πού είναι, πήγαμε. Ήμασταν στη Λεμεσό. Ναι, μπορούσαμε, ξέρω το, αλλά. Ναι, πολλέ φορέ βρισκόμαστε κάπου spiritual, πνευματικά. Δεν σημαίνει πάντα ότι πρέπει να είσαι οντότητες, αλλά και το πνεύμα και η σκέψη σημαίνει πάρα πολλά. Λοιπόν, τους είχα πει ότι τις επόμενες εκλογές στην Αμερική, εγώ πιστεύω πολύ ότι θα κυβερνήσει μια γυναίκα. Και μετά από 3-4 μέρες βγαίνει στην επιφάνεια ότι η Κλίντον θα είναι η επόμενη γυναίκα που θα βάλει. Θα διεκδικήσει την προεδρία στην Αμερική. Μάλιστα. Μάλιστα. Για τους δικούς μας, βέβαια, δεν μπορούμε να πούμε με ονόματα τι θα γίνει. Έχουμε εκτενέστερη εκπομπή, ειδικά για τις εκλογές, όπως έχω υποσχεθεί λίγο πριν τα τέλη του Ιανουαρίου. Δεν μπορείς να πεις με τα βεβαιότητας όμως από τώρα θα είναι εκλογές ενός ή δύο γύρων, ας πούμε. Πρέπει να, θέλω να αφήσει να περάσει και αυτή η Πανσέλινος όπου είναι σημαντική. Θα τα ξαναπούμε με την Πατρίτσια. Ναι. Και σίγουρα θα σας Γενάρη. Πω. Σίγουρα, βεβαίως. Πάμε στο Σκορπιό μας. Λοιπόν, για τους Σκορπιούς να πω ότι στο ζώδιο τους φιλοξενείται πλέον ο Κρόνος, οπότε αυτό θα τους κάνει να είναι πολύ πιο όρημοι, πολύ πιο συντηρητικοί. Θα έχουν πολλές περικοπές σε θέματα ακατασταλείας, είτε τις οποίες έχουν να κάνουν και με την αισθηματική τους ζωή, η οποία παλιά μπορεί να είχαν πολλές σχέσεις, να συνάπτουν πολλές ερωτικές σχέσεις, γιατί ξέρουμε ότι ο Σκορπιός είναι και το ζώδιο του έρωτα. Έτσι. Είναι και το σεξουαλικό ζώδιο, τέλος πάντων, του ζωδιακού. Και για το ζύγο να ακούσω ότι είναι ερωτικό. Ναι, γιατί ζώδιο. Κυβερνείται από την Αφροδίτη. Α, γι' αυτό. Ο Σκορπιός όμως έχει Σκορπιός, τα ηνία. Έχει τα ηνία πάνω σε αυτό. Οπότε με τον Κρόνο στο Σκορπιό θα δουν πολλούς περιορισμούς στην προσωπική του ζωή. Ίσως πολλοί να φτάσουν σε ένα διαζύγιο. Ίσως πολλές φορές κάποιοι να φτάσουν σε ένα διαζύγιο ή να θεωρήσουν πολλές φορές ένα γάμο ή μια σχέση ή μια συνεργασία. Όμως εγώ θεωρώ ότι παρά το γεγονός ότι βρίσκεται εκεί, κάνει πολύ ευνοϊκές όψεις με τον Πλούτονα που θα τους δώσει σημαντικές ευκαιρίες να, αν όντως πραγματικά δουλέψουν μόνιμα με συνετά, θα εισπράξουν τα δώρα αυτά τα ολόκληρα 2,5 χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, για τους τοξότες μας θεωρώ ότι είναι μια χρονιά όπου πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί από το θέμα φίλων συνεργασιών, γιατί μπορεί να προκύψουν και πολλά προβλήματα με την οικογένεια ή απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία να διαδραματίζονται μέσα στην οικογένεια. Σίγουρα μέχρι και τον Μάιο έχουν σημαντικές ευκαιρίες να αρπάξουν και αυτοί στα χέρια τους. Ταλανίζονται και δυσκολεύονται ακόμα και με τις εκλήψεις στην μεταβλητή ομάδα. Θα ολοκληρωθούν όμως αυτές τον Μάιο και από εκεί και πέρα μπορούν να δουν πιο έντονα ποιον θα κρατήσουν ακόμα στην αισθηματική του ζωή που θα παίξει σημαντικό ρόλο η χρονιά φέτος ή πλέον θα τον αφήσουν να φύγει αφού πλέον δεν τους εξυπηρετά στη ζωή τους. Μάλιστα. Μετά τον τοξότη έχουμε τον εγώκερο. Πάμε στους εγώκερους που για τους εγώκερους πολλοί θα θέλουν να κλείσουν ή να διεκπαιρεώσουν κάποιες σημαντικές τους υποθέσεις σε θέματα εργασιακά, αλλά θα είναι κάπως δύσκολη η χρονιά για αυτούς, γιατί εκεί βρίσκεται ακόμα ο Πλούτωνας σε τετράγωνο με τον ουρανό, αλλά και το πάντρεμα του Κρόνου σημαίνει ότι θα τους φέρει πάρα πολλές δυσκολίες, οι οποίοι θα αποχρεωθούν να αφήσουν πολλά πράγματα πίσω τους με έναν τρόπο κάπως δύσκολο. Πολλές φορές οι εγώκεροι είναι και το ζώδιο το οποίο πέφτει και σε μελαγχολία μετά τους ηχθείς, γιατί είναι πολύ έτσι. Εσωστρεφείς και θέλουν τα πράγματα να γίνονται με το όνομά τους, αλλά δεν είναι η φάση τώρα πλέον και σε παγκόσμιο επίπεδο που γίνονται τα πράγματα που εμείς τα θέλουμε, να αγκαζόμαστε να ζούμε κάποιες δύσκολες καταστάσεις. Και είναι μια χρονιά που για μένα θα ζήσουν δύσκολες καταστάσεις και δεν πρέπει να φιλοσοφήσουν, πρέπει να φιλοσοφήσουν τη ζωή με λίγο πιο έτσι ελαφρό τρόπο. Ναι, και με θετικότητα. Ωραία. Λοιπόν, για τους υδροχόους μας να πω, αυτοί έχουν να πάρουν πολλές σημαντικές αποφάσεις σε θέματα των σχέσεών τους, σε θέματα επαγγελματισμού. Νομίζω ότι θα υπάρξουν πάρα πολλές καλές ευκαιρίες και μέχρι τον Ιούνιο που θα βρίσκεται ο Δίας εκεί. Από εκεί και πέρα, σημαντικά θέματα τα οποία αγγίζουν τον οικογενειακό τους τομέα, αλλά και σε θέματα υγείας πρέπει να προσέξουν λίγο αυτή τη χρονιά. Είναι και ένα ζώδιο που μένει σταθερό, αλλά αντιδρά πάρα πολλά εύκολα. Και όσοι αντιδρούν πολλές φορές δεν τους βγαίνει σε μπούμερακ. Γι' αυτό πρέπει έτσι να υποχρεωθούν να αλλάξουν λίγο τον τρόπο της συμπεριφοράς για να κυλήσει και η χρονιά πολύ πιο ομαλά. Λοιπόν, από την άλλη, η ηχθής είναι ένα ζώδιο το οποίο τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και σε θέση και σε βάση τα οικονομικά του. Μας ακούει το ηχθιάκι μου εκεί, το ερωτάκι μου, είναι εκεί και κάθεται. Άκου, τώρα θα σου πει η Πατρίτσια. Όμως είναι με τον Ποσειδώνα απέναντι στο δικό του ζώδιο, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, ιδιαίτερα αυτοί του πρώτου δεκαημέρου και του δεύτερου, να μην πέσουν σε παγίδες, να μην εξαπατηθούν, γιατί πολλοί άνθρωποι θα έρθουν να πατήσουν πάνω στα όνειρά τους. Όπως έχουν πάρα πολύ καλές προοπτικές, όσοι ασχολούνται
με τον πνευματισμό, με την τέχνη, με τη μεταφυσική, με την αστρολογία, με όλα αυτά τα πράγματα, για να φτάσουν σε ένα επίπεδο πολύ πιο διαφορετικό, σε πολύ πιο μεγάλες δυνατές οχτάνες, που μπορεί να προσφέρουν στον συνάνθρωπό τους ακόμα πολύ πιο περισσότερα πράγματα δημιουργικά με την ίδια τους την ψυχή. Ωραία. Δηλαδή το θέμα πνευματισμός, αγάπη, θρησκεία, πίστη, συνεχίζω να αγαπώ, συγχωρώ, είναι το κύριο μήνυμα της χρονιάς για το 2013, γιατί πραγματικά θα δούμε πολύ φανατισμό, πολύ εκρηκτικότητα, πολλές αναταραχές. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας είπε ο Βατρίτσια. Και πολύ ωραίο μήνυμα αυτό. Είναι το πιο ωραίο μήνυμα που άκουσα. Από όλα τα στόματα που είπαν ευχές, είναι το πιο σημαντικό και το πιο ωραίο μήνυμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχόμαστε μια καλή χρονιά. Ναι, πολύ όμορφη. Πώς θα περάσεις απόψε, παραμονή? Οικογενειακά πάντοτε. Νομίζω και η μητέρα μου σημαίνει πάρα πολλά πλέον για την οικογένεια. Στη φάση την οποία βρισκόμαστε. Εγώ να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, με υγεία πάντοτε. Και ευελπιστώ και περιμένω ότι τα δώρα του Άγιου Βασίλη θα είναι το θέμα υγείας, να έχουμε σημαντικά αποτελέσματα με θέμα καρκίνου. Μακάρι. Πατρίτσια μου, χρόνια πολλά. Χρόνια και πάλι πολλά, σε καλή χρόνια, παιδιά. Να σε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε τώρα να μαγειρέψουμε στο ήλιο σου μουζάκι. Τι φτιάχνει, φιλετάκι, φτιάχνει. Θέμα μυρίζει μου κεφτές, οξανή. Φιλέτσα με μελιτζάνα. Τι φτιάχνει. Γιατί μυριστήκα κεφτέδε τι ανήντου. Πουρέκα πλυστή μελιτζάνα. Παντζάρι. Νεσέλι και παραφιλέτ. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, πάμε να μαγειρέψουμε γιατί δεν κατάλαβα τίποτα. Πάμε στη μαγειρική. Πατρίσια μου, γεια σου. Πάτε όλοι σας. Γεια σας, γεια. Πάμε σε φιλαράκι μαγειρική.